Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 2018-2021 καταρτίζει η κυβέρνηση με την παραδοχή ότι η οικονομία θα αναπτυχθεί κατά 2,5% φέτος και κατά 3,1% το 2018, αν και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει επιβράδυνση της ανάπτυξης. Στη βάση των εκτιμήσεων αυτών, το οικονομικό επιτελείο προσδοκά πως ακόμη και χωρίς τη λήψη των πρόσθετων μέτρων 3,6 δισεκατομμυρίων ευρώ που ζητούν οι δανειστές, ο στόχος για το πρωτογενές πλεόνασμα θα ξεπεράσει αισθητά το 3,5% του ΑΕΠ το 2019 και θα επιτρέψει την ενεργοποίηση των αντισταθμιστικών μέτρων. Υπό την σκιά της κόντρας με την Τουρκία, οι Ολλανδοί οδεύουν σήμερα Τετάρτη στις κάλπες, την πρώτη από μία σειρά κρίσιμων για την Ευρώπη εκλογικών αναμετρήσεων που είναι προγραμματισμένες για το 2017. Ο Γκέρτ Βίλντερς, αντιευρωπαϊστής, αντιμουσουλμάνος και λαϊκιστής, κυριαρχεί στην Ολλανδική πολιτική σκηνή και διεκδικεί με αξιώσεις την πρώτη θέση. Μετά από την ξαφνική για πολλούς ψήφο των Βρετανών περί αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την απροσδόκητη εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες, από τις σημερινές εκλογές θα φανεί το κατά πόσο αυξάνεται η δυσαρέσκεια των πολιτών ενάντια στο κατεστημένο που μπορεί να απειλήσει την ύπαρξη της ενιαίας Ευρώπης. Οι πόλεις που προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα ζωής στους κατοίκους τους είναι στην πλειοψηφία τους ευρωπαϊκές και δεν είναι το Λονδίνο ή η Νέα Υόρκη όπως θα φανταζόταν κανείς. Αυτό φαίνεται από τη σχετική κατάταξη που δημοσιεύει κάθε χρόνο η μεγαλύτερη εταιρεία ανθρώπινων πόρων του κόσμου, Mercer. Θα ξεκινήσω ανάποδα. Στη 10η θέση Σίδνεϊ, Αυστραλία και Βασιλεία, μια μικρή πόλη της Ελβετίας, στο νούμερο 9 Κοπενχάγη, Δανία, ακολουθεί η Γενέβη, η Φραγκφούρτη, το Ντίσελντορφ, το Βανκούβερ, το Μόναχο, στο νούμερο 3 το Όκλαντ, Νέα Ζηλανδία, στο νούμερο 2 η Ζηρίχη, με πρώτη και καλύτερη τη Βιέννη, η οποία βρίσκεται στην πρώτη θέση της λίστας για 7η συνεχή χρονιά. Πτωτικά κίνητη χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης, με το γενικό δίκτυο μόνο κυμαίνει σε 638,35 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,09% σε άνοδο τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις, στο insider.gr.